Και μετά το συλλαλητήριο που κάναμε την 1η Οκτώβρη στην πλατεία του Παλαμά, δώσαμε μια υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα έως ότου λυθούν όλα τα προβλήματα που έχουμε. Εδώ σήμερα ήρθαμε συμβολικά. Πρώτον, για να δείξουμε την κοροϊδία του κράτους ότι τα αναχώματα γίνονται, και βέβαια να εκφράσουμε την αγωνία και το φόβο χιλιάδων συμπολιτών μας που με την πρώτη βροχή, με την πρώτη ψυχάλα, τρέχουν να βρουν είτε ψηλά σπίτια, είτε ψηλές περιοχές για να πάνε τα αυτοκίνητα, τα μηχανήματα και όλα αυτά. Το έργο που κάνανε, πόσο σπασμένα ήταν αχώματα. Και με την πρώτη βροχή, το νερό από το σοβαδίτη εδώ θα περάσει απ' έξω. Και προς τα κάτω, προς το βοχό, είναι σπασμένο προς την περιοχή του Παλαμά. Άρα θα μπήκε στο Παλαμά. Τώρα αν δεν πνίγει ο Παλαμάς και ξαναπνιγεί ο βοχός, εντάξει, δεν πειράζει. Ή αν πνιγεί από εδώ η Τέα, ή η Αθρίτσα, ή το Φύλλο, δεν πειράζει. Αυτή την πολιτική λοιπόν εμείς την καταδικάζουμε και σε αυτή την πολιτική πρέπει να αντιδράσουμε. Μετά την πλημμύρα και τις καταστροφές, υπάρχει κόσμος που κοιμάται στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά. Σε συνθήκες άθλιες. Σε συνθήκες που τρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε άνθρωποι. Γιατί αν ήμασταν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, δεν θα έπρεπε να μένει εκεί μέσα κόσμος. Υπάρχει κόσμος που μένει στα σπίτια τα οποία έχουν πλημμυρίσει, γεμάτα υγρασία, χωρίς κρεβάτια, χωρίς στρώματα, χωρίς κεπάσματα. Υπάρχουν παππούδες που ξεκλειδίστηκαν από τα σπίτια τους βία και δεν τους πλησίασε κανείς να τους στηρίξει ψυχολογικά. Πώς θα φύγει ένας παππούς από το σπίτι ξαφνικά μέσα στα νερά και θα τον στείλουν στο μουζάκι ή στο κλειστό γυμναστήριο. Υπάρχει κόσμος που έχασε σπίτια, αυτοκίνητα και όλα αυτά και δυστυχώς δεν έχει πάρει ακόμα ούτε αυτή την προκαταβολή, τα 6600. Βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ψέματα. Και τους προκαλούμε να έρθουν εδώ, να τα πούν στον κόσμο. Αν έχει πάρει όλος ο κόσμος τα 6600, αν έχουν πάρει όλα τα μαγαζιά τα 4000, αν έχουν πάρει όλοι οι αγρότες τα 2000, όλοι οι κτηνοτρόφοι τα 4000, να τους δούμε. Και αυτός ο κτηνοτρόφος που μέχρι χθες έπαιρνε χρήματα, πώς θα ζει σήμερα, αναρωτήθηκε κανείς. Βέβαια θα μου πείτε εδώ έπρεπε να είμαστε 18.000 κόσμου σύν τα χωριά εκτός του Παλαμά. Εκεί μια θα τα κερδίζουμε. Ξέρουμε κι εμείς ότι με τη δυναμική, με τη δύναμη του αγώνα μπορούμε αυτά να τα επιβάλλουμε.